Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, εκπρόσωπο τύπου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος και πρόεδρο βεβαίως του Συλλόγου Γονέων Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλαβάνη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλώς μεσημέρι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρία Βαλαβάνη, από τους ακροατές με αφορμή το τραγικό περιστατικό στις Σέρες, όπου λένε ότι εμείς θεωρούμε τα σχολεία ότι πρέπει να παρέχουν μια στοιχειώδη ασφάλεια. Έτσι. Ναι. Προκύπτει όμως ότι πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα έχουν τεράστια προβλήματα ασφάλειας. Η δική σας εικόνα, γιατί είστε μέσα στα σχολεία ως γονιός και μιλάτε και με τους υπόλοιπους γονείς, ποια είναι τελικά? Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε και ακόμα χειρότερα. Τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι ολογιακές βόμβες, επιτρέψτε μου να το πω. Καταρχήν να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας. Δεν υπάρχουν άλλο λέξεις για το τραγικό συμβάν που έγινε. Όσοι όμως ασχολούμαστε με τις οργανώσεις γονέων, τέτοια μικρά περιστατικά και μεγάλα περιστατικά, την αγωνία σε σχέση με τα σχολικά κτίρια, την βιώνουμε χρόνια. Και θεωρούμε ότι το θλιβερό αυτό περιστατικό είναι ουσιαστικά, πώς να το πω, ουσιαστικά έχει τον κοινό παρονομαστή της υποχρηματοδότησης όλων των κυβερνήσεων σε σχέση με τις σχολικές στέγη. Έχουμε καθημερινά τεράστια παραδείγματα και από συλλόγους γονέων και από ενώσεις, από ομοσπονδίες όλη τη χώρα με προβλήματα στη στέγη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων. Κύριε Βαλαβάνη, έχετε καταλάβει και εσείς, συγγνώμη για τη διακοπή, έχετε καταλάβει και εσείς ότι οι εργασίες δεν γίνονται καλοκαίρι ή σε περιπτώσεις που τα σχολεία κλειστά, σε περιόδους τέτοιες, αλλά ενώ είναι τα παιδιά μέσα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς από έγκαιρα και με δελτία τύπου που έχουμε βγάλει, λέγαμε και στην Αττική ότι αυτή τη στιγμή τα σχολικά κτίρια στέλνουν SOS μήνυμα. Δεν γίνονται οι εργασίες τους μήνες του καλοκαιριού, φυσικά. Η ευθύνη είναι της κυβέρνησης που έχει δώσει τα σχολεία ουσιαστικά στους δήμους, στις περιφέρειες και εργολαβικά πλέον λειτουργούν οι εργασίες, αν και εφόσον λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κρατική μέρημνα και ευθύνη για τα δημόσια σχολεία σήμερα, ώστε να δώσουν συγκεκριμένη πιστοποίηση, ώστε να γίνει ο συγκεκριμένος έλεγχος. Ξέρετε πλέον, παλιά υπήρχε ΟΣΚ, τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί έχουμε μπει σε ένα μπαλάκι τώρα αρμοδιοτήτων. Γνωρίζουμε ότι αυτή η αρμοδιότητα της στέγης, τέλος πάντων, έχει περάσει στους δήμους. Με κάποιες χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια κτλ. Και επειδή ακριβώς οι Δήμοι μας πετάνε τον μπαλάκι σε εμάς όταν ζητάμε να γίνει συντήρηση και μας λένε ότι δεν έχουν χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι. Ποιος πρέπει να τους χρηματοδοτήσει? Το Υπουργείο Εσωτερικών, φυσικά. Το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί δεν παίρνεις μια αρμοδιότητα χωρίς να έχεις μόνιμη εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων, γιατί τα σχολεία δεν περάσανε στους Δήμους τώρα, φέτος. Έχουν περάσει εδώ και χρόνια. Ακριβώς. Χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία επαρκής χρηματοδότηση. Και αυτό δεν συμβαίνει. Και είμαστε εμείς αγωνείς να παίζουμε τον μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Δήμων, αν δίνουν κονδύλια ή όχι. Και σου λέει ο Δήμος, δεν έχω κονδύλια, τελείωσε. Ναι, όμως, αν Δήμος δέχτηκες τα σχολεία κάτω από την ομπρέλα σου, επιτρέψτε με για τη λέξη. Δώστε μας κάποια για παραδείγματα, κυρία Βαλαβάνη. Θα μας λέγατε κάτι για την Αργυρούπολη. Προχθές μου ήρθε φωτογραφία στο τρίτο γυμνάσιο Αργυρούπολης, έπεσε ολόκληρο το ταβάνι. Τι να σας πω, δηλαδή στην Θεσσαλονίκη είχαμε ένα μεστήρα πέρσι που έπεσε. Καθημερινά έχουμε πάρα πολλά σχολεία που έχουν ζητήματα συντήρησης. Μικρά, μεγάλα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το οριοθετήσεις αν θα γίνει ένα συμβάν ή όχι. Αλλά να σας πω κάτι, μιλάμε για τον 21ο αιώνα, όταν η τεχνολογία και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εμείς να μιλάμε για κακοσυντηρημένα σχολεία, όταν το παιδί μας περνάει τον πιο ποιοτικό χρόνο, 8 ώρες, μέσα στη σχολική αίθουσα. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή πραγματικά, και δεν υπάρχει κανένα άλοθη αυτή τη στιγμή για να αποδοθούν οι ευθύνες. Δεν υπάρχει άλοθη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να υπάρχει άλοθη κάθε φορά όταν γίνεται ένα περιστατικό να αποδοθούν οι ευθύνες και τελείωσε. Ευθύνη έχουν οι κυβερνήσεις που δεν δίνουν την αναγκαία γενναία χρηματοδότηση για να υπάρχει ο αντισεισμικός έλεγχος. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Για να υπάρχει η αντιπλημμυρική θωράκιση. Κυρία Βαλαβάνη, αυτό. Η αντιπυρηνική. Η στατικότητα των σχολικών κτηρίων έχει ελεγχθεί?
Τίποτα. Όλα είναι, υποτίθεται, οι Δήμοι μας πετάνε τον μπαλάκι στη ΚΤΥΠ. Η ΚΤΥΠ βγάζει προγράμματα τα οποία ποτέ δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν προγραμματιστεί. Μια γραφειοκρατία τρελή. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σχολεία που είναι κατασκευασμένα πριν το 1959. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός και να σας πω κάτι. Είναι λογικό να μην υπάρχει κάποιος σχεδιασμός όταν κατακαιρματίζεται η υπόθεση σχολική στέγη. Υπάρχουν υπόθεση ακόμη... των σχολείων έπρεπε να ήταν υπό την ευθύνη του κράτους για να υπάρχει ένα τελείως έλεγχος. Κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, μου λέγατε. Φυσικά. Στο Εγάλεο, τα σεισμόπληκτα. Πάρα πολλά σχολεία είναι σε κοντέινερ. Για να μην μιλήσουμε για την προσχολική αγωγή που θεσμοθετήθηκε χωρίς να υπάρχουν αίθουσες. Γενικά, αυτό που εμείς σαν Ομοσπονδία Αττικής και σαν Ανώτατη Συνομοσπονδία θέτουμε στο κέντρο της προσοχής είναι ότι πραγματικά σήμερα το θέμα σχολική στέγη και είναι ορολογιακή βόμβα. Στέλνουμε SOS, μήνυμα. Και εμείς το βιώνουμε σαν γονείς καθημερινά. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το παιδί, γιατί έχει άμεση σχέση η αίθουσα, το σχολείο και με το, και με το εκπαιδευτικό κομμάτι του. Πρέπει να είναι αρεστή η αίθουσα, πρέπει να είναι αρεστό, να νιώθει ασφάλεια το παιδί από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου στο χώρο που πάει για να μπορεί να αποδώσει όσο είναι το καλύτερα. Είναι όπως το παιδικό δωμάτιο. Εμείς φτιάχναμε το παιδικό δωμάτιο με τις καλύτερες προοπτικές όταν γίναμε γονείς. Γιατί θέλαμε να υπάρχει ασφάλεια, να είναι ωραίο, να περνάει χρόνο το παιδί μέσα. Έτσι πρέπει να είναι και το κτίριο το σχολικό. Και πραγματικά δεν κάνουμε πίσω σε αυτό σαν γονείς, γιατί η υγεία και η παιδεία των παιδιών μας είναι ότι πιο βασικό για μας. Κυρία Βαλαβάνη, ήσασταν αποκαλυπτική. Θα συνεχίσουμε όμως και με συγκεκριμένα σχολεία από την επόμενη εβδομάδα με τους γονείς και να βρούμε και τους αρμόδιους να βγάλουμε μια άκρη. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο προφανώς δεν το αξιολογούμε τώρα. Αλλά όταν συμβαίνει το κακό. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε, Νίκο. Εμείς πραγματικά αυτό που λέμε στους γονείς, στους συλλόγους γονέων, πραγματικά να δυναμώσουν τη διοίκησή τους, να οργανώσουν τον αγώνα μέσα στη σχολική μονάδα, μαζί και με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και μαζί με τους μαθητές. Άμα δεν ακούνε, κύριε Βαλαβάνη, άμα δεν ακούνε, έξω στον αγώνα, στον δρόμο. Το λέμε, είναι το τελευταίο σύνθημά μας, ότι παλεύουμε για σύγχρονα ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας και όταν κινδυνεύουν τα παιδιά μας, βγαίνουμε στον δρόμο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαλαβάνη. Θα μιλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα μαζί σας. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια.